Μετά την ισοπαλία με τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη, ο Ολυμπιακός Βόλου έχει κατακτήσει μόλις έναν βαθμό και απέχει 9 από Ηρακλή και ΑΕΚ που προπορεύονται στο βαθμολογικό πίνακα και διατηρούνται στις θέσεις ανόδου. Η αναμέτρηση που ακολουθεί με αντίπαλο τον Ηρακλή την Δευτέρα στο ΙΑΚ του Βόλου είναι το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια έδρας για τον Ολυμπιακό, καθώς ακολουθεί η αναμέτρηση με την Λάρισα το Σάββατο 9 Μαΐου. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Βόλου, Δημήτρης Ελευθερόπουλος, κόντρα στον Ηρακλή, θα μπορεί να υπολογίζει τις υπηρεσίες τριών ποδοσφαιριστών που δεν αγωνίστηκαν στο μάτς της πρεμιέρας. Συγκεκριμένα επιστρέφει ο Γιώργος Θέος, ο οποίος εξέτησε την ποινή του, ο Στάφης Ρόκας, ο οποίος θα είναι απόλυτα έτοιμος από τον τραυματισμό του μέχρι το μάτς με τον Ηρακλή, αλλά και ο Χερόν Μπεριάν, ο οποίος αγωνίστηκε με την Εθνική Λιβερίας κάτω των 23 ετών. 4 κίτρινες κάρτες στο μεταξύ συμπλήρωσε ο Βασίλης Τριανταφυλάκος στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη και θα κληθεί να εκτίσει ποινή μιας αγωνιστικής. Τεχνική ηγεσία αποφάσισε ο νεαρός μεσοεπιθετικός να απουσιάσει από το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής των play-off με αντίπαλο την Παναχαϊκή στην Πάτρα. Συνεπώς ο Τριανταφυλάκος θα είναι στην διάθεση του Δημήτρη Ελευθερόπουλου τόσο στο παιχνίδι της προσεχούς Δευτέρας με τον Ηρακλή, όσο και για την αναμέτρηση με αντίπαλο τη Λάρισα το Σάββατο 9 Μαΐου επίσης στο Βόλο.